Χαίρετε, μη Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε θεματάρα, προσδεθείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Η κοπέλα που το καταγράφει με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Την πιστεύω σε όλα όσα γράφει, με την έννοια του ότι είναι ξεκάθαρο ότι καταγράφει βιώματα της. Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο αυτό το βίντεο για να αντικρίσουμε ο καθένας από εμάς και τη δική μας σχέση με το δικό μας πατέρα και να δούμε ανοιχτά κάποιες αλήθειες. Ότι όποιος φαίνεται καλός πατέρας στην κοινωνία δεν είναι απαραίτητος και καλός πατέρας στην πραγματικότητα. Και εδώ παίρνω την ευκαιρία για να μιλήσω για το θέμα του κοινοτικού ναρκισσιστή. Κοινοτικός ναρκισσιστής είναι ένας τύπος ναρκισσιστή ο οποίος είναι τύραννος μέσα στο σπίτι, ο οποίος ασκεί κακοποίηση στην σύντροφό του και στα παιδιά, αλλά έξω στην κοινωνία παρουσιάζεται ως ένας καλός άνθρωπος, ως ένας καλός πολίτης, υπεράνω πάσης υποψίας, που σίγουρα θα πέσουν από τα σύννεφα όλοι όσοι τον εκτιμούν, εάν μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στην ιδιωτική του ζωή και πώς επηρεάζονται από αυτόν τον άνθρωπο τα οικεία του πρόσωπα. Ένας καλός πατέρας. Γιατί εγώ όμως ευχόμουν από παιδί να πεθάνει? Κυρία Θέκλα μου, καλησπέρα. Χαίρετε. Ένιωσα την ανάγκη να σας γράψω λίγα πράγματα για τον πατέρα μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει βίντεο, ούτε αν θα προλάβετε ποτέ να το διαβάσετε, όμως δεν με πειράζει. Μου αρκεί να μιλήσω γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων αν γίνω κουραστική. Δεν έγινες καθόλου κουραστική. Με βοήθησες όμως να σε δω καθαρά και να δω καθαρά παρόμοιες ιστορίες παιδιών τα οποία κακοποιήθηκαν τόσο βάναυσα αλλά και τόσο περίτεχνα κρυμμένα. Ήταν τόσο περίτεχνα κρυμμένη η κακοποίησή τους. Είμαι 29 ετών. Όταν σκέφτομαι τη λέξη πατέρας, αυτόματα τη συνδέω με τη λέξη φόβος. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και θυμάμαι τον εαυτό μου από πάρα πολύ μικρή, ο πατέρας μου φερόταν σαν να είμαι χτήμα του. Είναι αλήθεια ότι σε κάποια παιδιά τα οποία δέχθηκαν κακοποίηση, μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην θυμούνται μεγάλα μέρη από την παιδική τους ηλικία. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλα τα παιδιά που έχουν δεχθεί κακοποίηση. Παιδιά τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση και ενώ υφίστανται την κακοποίηση, σκεφτόντουσαν συνεχώς τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, πώς μπορώ να το αλλάξω, μπορεί να έχουν αντιθέτως πολύ καλές μνήμες της κακοποίησης. Χωρίς να σημαίνει ότι η εμπειρία αυτών που δεν θυμούνται την κακοποίηση δεν είναι εξίσου σημαντική. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και το θυμάμαι από πάρα πολύ μικρή, ο πατέρας μου μου φερόταν σαν να είμαι χτήμα του. Αυτή η χτητικότητα του πατέρα προς την κόρη, του γονιού προς το παιδί, είναι μια τεράστια καμπάνα τοξικότητας και έλλειψης γονεϊκότητας. Ο γονιός δεν κατέχει τα παιδιά του, ο γονιός αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να φέρει ανθρώπους στον κόσμο, να τεκνοθετήσει ανθρώπους που βρίσκονται στον κόσμο και δεν έχουν γονείς, ούτως ώστε να τους μεγαλώσει με αγάπη και να τους προσφέρει. Τα παιδιά μας ποτέ δεν είναι χτήμα μας. Έλεγχε τι λέω, τι λέξεις χρησιμοποιώ, πώς κάθομαι, τι ρούχα φοράω, τι βλέπω στην τηλεόραση, πώς συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους. Έπρεπε να είμαι καλό παιδί. Έπρεπε να κάθομαι στην καρέκλα ορθή γωνία με τα χέρια κάτω, να λέω καλημέρα, ευχαριστώ και παρακαλώ, να χαμογελώ, να μην φέρνω αντίρρηση, να σέβομαι, να είμαι ευγενική και να μην ζητάω τίποτα, ακόμη και αν διψάω για λίγο νερό. Οι απαιτήσεις του πατέρα, έλεγχος και απαιτήσεις. Ο έλεγχος δείχνει ακριβώς αυτή τη χτητικότητα και δείχνει ακριβώς κακοποίηση του γονιού προς το παιδί.
Όταν ελέγχει ο γονιός όλες τις λέξεις του παιδιού, πώς κάθεται, τι ρούχα φοράει, τι βλέπει στην τηλεόραση, πώς συμπεριφέρεται, όταν για όλα έχει άποψη, όταν συνεχώς κριτικάρει το παιδί, τότε το κακοποιεί. Εννοείται ότι ως γονείς οφείλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με σοφία και διάκριση. Και όχι συνεχώς να είμαστε με μια επίκριση, μια απαγόρευση και μια προσβολή στο στόμα. Δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα ο πατέρας μου να σε ξεφτυλίσει δημόσιο, όπως και έκανε. Πολύ άσχημο πράγμα. Και να κακοποιείς τα παιδιά μέσα στο σπίτι, αλλά και να τα κακοποιείς δημοσίως και να τα ξεφτυλίζεις δημοσίως. Με τη μικρότερη κατά 2 χρόνια αδερφή μου, μας χτυπούσε πολύ. Για λόγους όπως ότι τσακωνόμασταν για τα παιχνίδια. Και σωματική κακοποίηση και λεκτική κακοποίηση και ψυχική κακοποίηση. Από όλα είχε το πανέρι αυτός ο καλός πατέρας. Κάποτε όταν δείξαμε προτίμηση στη μητέρα μας, αφού τον ίδιο από μικρή ηλικία καταλάβαμε φαίνεται ότι δεν το θέλουμε και ότι το φοβόμαστε, σταμάτησε να μας μιλάει για 1-2 μέρες. Πω πω, τιμωρία της σιωπής από γονιό σε παιδί είναι πολύ σκληρό. Γενικά η τιμωρία της σιωπής, το stonewalling, το να σταματήσεις να μιλάς σε κάποιον χωρίς να το εξηγήσεις τι, πώς και γιατί, είναι εξαιρετικά σκληρή τιμωρία. Όταν γίνεται όμως από το γονέα στο παιδί είναι ακόμη πιο σκληρή. Θυμάμαι να ήμουν τότε στην πρώτη δημοτικού, να το σκουντάω να μου μιλήσει και να μην με κοιτάζει καν. Πω πω, απέσιο, απέσιο, εξευτελιστικό, εσχρό εκ μέρους του πατέρα. Θυμάμαι να νιώθω ότι είμαι ένα τίποτα. Ήταν απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα όταν ο πατέρας σου σε προσέβαλε, σε έβριζε και σου έκανε και την τιμωρία της σιωπής. Σε όλη τη διάρκεια των σχολικών μου χρόνων, η δάσκαλη έλεγα στη μητέρα μου, είναι τόσο καλό παιδί, αλλά έχει τόση ανασφάλεια. Γιατί άραγε ένα παιδί έχει ανασφάλεια? Μήπως έχει ανασφάλεια γιατί ο γονέας, στην περίπτωση αυτή ο πατέρας ή και οι δύο γονείς, συμπεριφέρονται στο παιδί με απαξίωση? Γιατί ναι, η τιμωρία της σιωπής είναι και απαξιωτική. Κάποια στιγμή στα μέσα του δημοτικού σταμάτησε να χρησιμοποιεί σωματική βία. Σταμάτησε νωρίς. Ο δικός μου πατέρας σταμάτησε όταν ήμουν 14 χρονών. Πρέπει να ήταν το καλοκαίρι πριν την τρίτη γυμνασίου τελευταία φορά που τις έφαγα. Όμως εξακολουθούσε να απαιτεί και άρχισε να μας χαρακτηρίζει όταν θύμωνε με λέξεις που δεν λέγονται. Τα μωρή, άχρηστη, χαζή, κουτί, σκατό, κομπλεξική και τα ουρλιαχτά του, διότι φώναζε πάρα πολύ δυνατό τα θύμωνε, είναι light. Δηλαδή τους έλεγε ακόμη πιο βαριές λέξεις από το μωρή, άχρηστη, χαζή, κουτί, σκατό, κομπλεξική. Ένας οχετός στο στόμα του πατέρα, ένας βόθρος. Και το να φωνάζει πάρα πολύ δυνατό τα θυμώνει κάποιος, εξτομίζοντας και τέτοιες βρισχές, τέτοιους χαρακτηρισμούς προς τις κόρες του, είναι ότι χειρότερο. Ήθελα να μην έρχεται σπίτι. Χαιρόμουν όταν έλειπε. Πώς να θέλεις, θα ήταν παράξενο να ήθελες αυτό το τέρας να είναι σπίτι. Όταν έπαιζα με τις κούκλες μου, έλεγα ότι ο πατέρας της κούκλας έφυγε ταξίδι ή ότι πέθανε. Ήμουν πολύ μικρή, κάτω από 12 χρόνων, πώς μπορούσα να είμαι τόσο σκληρή? Δεν είναι θέμα σκληρότητας του παιδιού να εύχεται ο πατέρας του να φύγει ή να πεθάνει. Είναι θέμα επιβίωσης. Ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει άλλο τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό του από έναν κακοποιητικό γονέα, έναν τρομακτικό κακοποιητικό γονέα, από του να πάψει να υπάρχει αυτός ο γονέας. Οπότε αυτό το wishful thinking, αυτή η ευχή μακάρι να πεθάνει ο γονιός μου, στην ουσία δεν είναι ευχή θανάτου. Στην ουσία είναι ευχή να τελειώσουν τα βάσανα που μου προκαλεί ο γονέας μου. Και πολλά άλλα παιδιά τα οποία δέχονταν κακοποίηση μεγαλώνοντας, και σωματική και ψυχική και λεκτική και όλων των ειδών την κακοποίηση, αναφέρω στους ψυχολόγους τους ως ενήλικες ότι όταν ήμουν παιδί ευχόμουν μέσα μου να πεθάνει ο γονιός μου και μετά νιώθα και τύψεις. Αλλά είναι αυθόρμητη αυτή η ευχή. Βγαίνει από μέσα σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απελευθερωθεί ένα παιδί στο μυαλό του παιδιού μέσα από έναν κακοποιητικό γονιό, από του να πάυσει να υπάρχει αυτός ο κακοποιητικός γονιός. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν γνώσεις, ειδικά σε κάποιες ηλικίες νεότερες, δεν έχουν γνώσεις για το πού μπορεί να αποταθούν και να ζητήσουν βοήθεια.
Στη μεριγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, όπου έχει μέσα και τις διάφορες γραμμές βοήθειας, όπου μπορούμε να καλέσουμε άμα χρειαζόμαστε βοήθεια. Σε ταινίες που τα παιδιά αναζητούσαν τον πατέρα τους, εγώ αναρωτιόμουν τι τον θες τον πατέρα σου. Να σε πρίζει? Μείνε με τη μαμά σου, μια χαρά είσαι. Ο πατέρας είναι μπελάς. Δεν μπορούσε να ταυτιστεί το παιδί με τις εικόνες που έβλεπε στις ταινίες καλού και στουργικού πατέρα που το παιδί αναζητεί τον καλό και στουργικό πατέρα. Λογικό δεν είναι? Όταν έλειπε ένιωθα ελεύθερη και είχα τύψεις γι' αυτό. Ναι, είχες τύψεις γιατί σε είχε μάθει ότι έπρεπε να είσαι ποταγμένη και σε δίδαξε με τον τρόπο του ότι αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από σένα και ότι η αφοσίωση σου σε αυτόν είναι πολύ σημαντική. Έγινες indoctrinated, δέχθηκες πλήση εγκεφάλου ώστε να εκτελείς όλες του τις εντολές σε σχέση με την ίδια σου τη ζωή. Όταν ήταν σπίτι έκρινε το κάθε τι και έκανε χαμό. Ελεγκτικός τύπος, ένα αντιωματικός χαρακτήρας, ο οποίος έψαχνε αφορμή να ξεσπάσει και να ξεδώσει πάνω στα παιδιά του, ίσως και στη γυναίκα του. Όταν ήταν σπίτι έκρινε το κάθε τι και έκανε χαμό, έκρινε το πώς γελούσα, το ότι καθόμουν στο χαλί και όχι στον καναπέ, το ότι έβλεπα κάτι στην τηλεόραση και πάντα μα πάντα μου το άλλαζε. Όχι, λέει μέσα στην παρέθεση, φίλοι, δεν έβλεπα κάτι ακατάλληλο. Ήταν ένας ενοχλητικός άνθρωπος. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα παιδιά του να τον αποφεύγουμε μέσα στο σπίτι, καθώς μεγαλώνοντας επικοινωνήσαμε τα συναισθήματά μας και ήταν τότε που άρχισα να νιώθω ότι τελικά ίσως και να μην φταίω που δεν θέλω τον πατέρα μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι τέτοια βίντεο είναι χρήσιμα, παρόλο που μερικοί μπορεί να απορριθμίζονται με τέτοια βίντεο, είναι χρήσιμα γιατί δίνουν την ξεκάθαρη εικόνα ότι δεν είναι μόνο εμείς που περάσαμε κάτι δύσκολο, πέρασαν και άλλοι άνθρωποι και αυτό μας βοηθάει για να νιώσουμε ότι είναι έγκυρα τα συναισθήματα μας. Καθώς κόντευα να τελειώσω το σχολείο, άρχισε να επικρίνει τα ρούχα μου, τα οποία ήταν εντελώς φυσιολογικά, το ότι βαφόμουν κατά τη γνώμη του πολύ έντονα και ενίοτε με έστελνε να ξεβαφτώ και να μην διανοηθώ να αποκτήσω κινητό. Είναι 29 χρονών η κοπελάρα, υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα τότε που ήταν στην εφηβεία. Με πρόσβαλε με λέξεις που αλήθεια δεν λέγονται και ειδικά από έναν πατέρα προς την κόρη του. Μισογενισμός, άκρατος μισογενισμός, τοξικότητα, σεξισμός, πλήρης ασέβεια του πατέρα προς την κόρη, ένα δράμα. Όλα λάθος, όλα λάθος. Από σχετικά μικρή ηλικία ήξεραν σχεδόν όλοι πάνω σε τι θα σπουδάσω, γιατί ήταν κάτι που λάτρευα και ήμουν καλή και το ήθελα με όλη μου την καρδιά. Ενώ προσπαθούσα μέχρι τελευταία στιγμή και έκανα και τα ανάλογα μαθήματα για τις Πανελλήνιες, στο παραπέντε μου είπε δεν θα πας σε αυτή τη σχολή και για οικονομικούς λόγους και για το ότι στην άλλη σχολή που ήθελε εκείνος θα μπορούσα να βρω δουλειά στο δημόσιο. Μα εμένα δεν με ενδιέφερε η άλλη σχολή. Πέρασα στη σχολή που ήθελε εκείνος αλλά δεν την έβγαλα ποτέ. Πω πω, ευκαιρίες χαμένες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα και ωραίο πράγμα από το να ξέρει το παιδί τι θέλει και να το επιδιώκει. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Και οι γονείς οφείλουμε να σεβόμαστε τις κλίσεις των παιδιών μας, τις επιλογές των παιδιών μας και να τις στηρίζουμε. Όχι να τους επιβάλλουμε αυτό που κόβει η δικιά μας η κούτρα ότι πρέπει να κάνουν. Ένιωσα να μου κόβει τα φτερά και ότι δεν είχε νόημα. Δεν πάλεψα για αυτά που θεώρησα ότι μου αξίζουν γιατί ήμουν μια δειλή. Δεν ήσουν μια δειλή. Ήσουν μια αποδυναμωμένη νέα γυναίκα. Δεν είναι θέμα δειλίας. Τα παιδιά τα οποία τρώνε συστηματικά ξύλο, δέχονται συστηματικά κακοποίηση, λεχτική κακοποίηση, απαξίωση, τιμωρία της σιωπής και ψυχολογικό πόλεμο από τους γονείς τους, καταλήγουν να μην τολμούν να αθετήσουν αυτά που και με το ζόρι υπόσχονται ότι θα κάνουν στους γονείς τους. Όλη μου τη ζωή ένιωσα και ενίοτε ακόμα νιώθω ότι έχω τη φωνή του μέσα στο μυαλό μου, εσωτερικός κριτής. Ο δικός σου εσωτερικός κριτής έχει τη φωνή του πατέρα σου. Αυτή την κακό είχε φωνή. Δεν τον παράκουσα ποτέ. Δεν έκανα ποτέ κάτι αντίθετο από αυτό που μου είπε. Ούτε πίσω από την πλάτη του. Ήμουν πάντα υπάκουη.
όμως δεν ήμουν ο εαυτός μου. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα λόγια. Αυτή η παράγραφος είναι συγκλονιστική και θα τη ξαναδιαβάσω. Όλη μου τη ζωή ένιωσα και ενίοτε ακόμα νιώθω ότι έχω τη φωνή του μέσα στο μυαλό μου. Δεν τον παράκουσα ποτέ. Δεν έκανα ποτέ κάτι αντίθετο από αυτό που μου είπε. Ούτε πίσω από την πλάτη του. Ήμουν πάντα υπάκουη, όμως δεν ήμουν ο εαυτός μου. Ήμουν πάντα υπάκουη, όμως δεν ήμουν ο εαυτός μου. Αυτή είναι η σκληρή μοίρα των παιδιών που κακοποιούνται και δέχονται εξαναγκαστικό έλεγχο, όπως το κορίτσι αυτό, να μην μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Ο πατέρας μου πέθανε από εγκεφαλικό στα 23 μου. Ήταν κάτι που είχα ευχηθεί πολλές φορές να συμβεί. Νιώθω άσχημα που ευχόμουν έτσι. Πάνω σε καυγάδες με εμάς ή τη μητέρα μου, γιατί σε εκείνη και αν ήταν ελεγκτικός. Μια άλλη μεγάλη ιστορία. Προσβολές, ξύλο. Χαίρομαι που πέθανε ο πατέρας σου, γιατί όντως έφυγε από τη ζωή και σου δίνει το χώρο για να μπορέσεις να απελευθερωθείς από αυτό. Εγώ απέκτησα πρόσφατα τη δική μου οικογένεια. Μπράβο, αγαπητέ. Και προσπαθώ να μην κάνω τα ίδια λάθη. Το παράξενο είναι ότι αν βγω και από αυτά τα πράγματα στον περίγυρο μας, θα μου πούν αποκλείεται. Ο πατέρας σου ήταν άγιος άνθρωπος. Σε καταλαβαίνω. Έτσι είναι οι κοινοτικοί ναρκισσιστές. Προς τα έξω είναι άγιοι άνθρωποι και μέσα στο σπίτι είναι τέρατα. Συγγνώμη κυρία Θέκλα, είπα πολλά. Όχι, δεν είπες πολλά. Είπες τόσα όσα. Ευχαριστώ πολύ πολύ αν το διαβάσετε. Με μεγάλη εκτίμηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία να μπούμε στον κόσμο σου, να μπούμε στις εμπειρίες σου, να μπούμε στο μυαλό σου, να μπούμε στα συναισθήματα σου. Καταρχάς θέλω να σου πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Στο λέω ως μητέρα, στο λέω ως άνθρωπος, στο λέω ως ψυχολόγος. Συγγνώμη που η κοινωνία μας ακόμη δεν έχει τις ασφαλιστικές δικλίδες για να προστατεύει τα παιδιά από τερατώδεις γονείς. Από γονείς τέρατα, από κακοποιητικούς γονείς. Ως ψυχολόγος ασχολούμαι καθημερινώς ετοιμάζοντας και ανεβάζοντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, γιατί θέλω με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρω στο να ενεργοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τα παιδιά από κακοποιούς. Όμως θα έπρεπε και η κοινωνία ίδια να έχει περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε να μην μπορεί να περάσει ένα τέτοιο τέρας απαρατήρητο. Συγγνώμη πως κοινωνία αποτύχαμε στο να σε προστατεύσουμε. Μιλάω και ως μια μεγαλύτερη γυναίκα που θα μπορούσα καλύτερα να ήμουν και μια μαμά σου, αν σε έκανα στα 20. Λοιπόν, λυπάμαι. Μετά. Είναι απολύτως φυσιολογικό και που ευχόσουν να πεθάνει. Είναι απολύτως φυσιολογικό που ανακουφίστηκες όταν πέθανε. Είναι απολύτως φυσιολογικό που ένιωθες τύψεις για τις ευχές σου να πεθάνει. Εξήγησα προηγουμένως τι είναι αυτές οι ευχές. Δεν είναι κακία. Είναι μια απέλπιδη προσπάθεια να βρει μια λύση και μια διέξοδο το παιδί που κακοποιείται από έναν γονέα. Θέλω να σου πω ότι δεν είσαι δειλή, είσαι τραυματισμένη και επειδή δεν καταγράφεις στην επιστολή σου, δεν δίνεις την πληροφορία αν έχεις κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία, γράφεις μόνο ότι ψυχοεκπαιδεύεσαι εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο. Θα σου συστήσω, εάν δεν το πράττεις ήδη, να ξεκινήσεις και ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σπουδαίο εργαλείο, το οποίο θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις ένα-ένα τα τραύματά σου, να τα εντοπίσεις, να αρχίσεις να τα γιατρεύεις και να αναχτίσεις τον εαυτό σου που ίσως ποτέ να μην μπόρεσες να το βιώσεις όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να σταματήσουμε την αυτοκαταστροφικότητα η οποία αναπόφευκτα προκαλείται όταν μεγαλώνουμε με τέτοιο δυστοπικό τρόπο. Επίσης, θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είσαι υπερβολικά ανεκτική με τη μητέρα σου. Ίσως να είσαι και γονεοποιημένη σε κάποιο βαθμό, επειδή τη δικαιολογείς ως και αυτή είναι ελεγμένη, κακοποιημένη, προσβεβλημένη από τον πατέρα σου και δεν γράφεις πουθενά
για το τι έπραξε η μάνα σου προκειμένου να σας προστατεύσει εσένα, την αδερφή σου και άλλα παιδιά αν υπάρχουν στην οικογένεια από την οργή, από την κακία, από την ελεγκτικότητα, από τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο σας χειριζόταν ο πατέρας σου. Λες για τον εαυτό σου πως ήσουν αδειλή και το φέρεις βαραίος. Όχι, δεν ήσουν αδειλή. Ήσουν ένα φυσιολογικό παιδί το οποίο δέχθηκε μια στρεβλή διαπαιδαγώγηση από έναν τερατώδη πατέρα και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν ήταν η δική σου δουλειά να εκδιώξεις τον πατέρα σου από το σπίτι, δεν ήταν η δική σου δουλειά να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τα αδέρφια σου από το μένος του. Ήταν όμως η δουλειά της μάνας σου, η οποία μάνα σου δεν ήταν παιδί, δεν ήταν ανήλικη, ήταν ενήλικη. Και όφιλε η μάνα σου να σας προστατεύσει, όπως έπραξαν τόσες μανάδες με πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες. Μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπήρχαν λόγοι που να απέτρεπαν τη μάνα σου από του να διαλύσει αυτή την οικογένεια με αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Ίσως οικονομικοί λόγοι, ίσως κοινωνικοί λόγοι, προσωπικοί λόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ως ενήλικας όμως και ως άνθρωπος που ανέλαβε την ευθύνη να φέρει παιδιά στον κόσμο και να τα μεγαλώσει, όφιλε να σας προστατεύσει. Άρα εσύ τώρα που στα 29 σου ξεκινάς τη δική σου οικογένεια, δεν είναι καλή ιδέα να είσαι προσκολλημένη ή να λυπάσαι μία μάνα η οποία όφιλε να σε προστατεύσει και παρόλα αυτά δεν το έπραξε, και να βλέπεις τον εαυτό σου ως δειλή αλλά να μην βλέπεις τη δειλία της μητρός σου. Στη ψυχοθεραπεία είναι καλή ιδέα να το δουλέψεις και αυτό. Και τη θέση της μάνας σου. Κάποιος με ρώτησε σε ένα πρόσφατο βίντεο να κάνω ένα θέμα για το σιωπηλό γονέα. Το γονέα εκείνον ο οποίος παρακολουθεί σιωπηλά την κακοποίηση των παιδιών του από τον άλλο γονέα και είναι αυτό που θα λέγαμε απαθής παρατηρητής. Ένας τέτοιος απαθής παρατηρητής της κακοποίησης σου διαφαίνεται μέσα από την επιστολή σου ότι ήταν η μητέρα σου, της δικιάς σου κακοποίησης και της κακοποίησης των αδερφιών σου. Δεν δικαιολογείται κανένας γονιός να είναι σιωπηλός γονιός, να είναι σιωπηλός παρατηρητής της κακοποίησης των παιδιών του. Η σιωπή είναι συνενοχή. Δεν μιλάμε για οποιανδήποτε συνθήκη. Μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη ότι ως ενήλικας άνθρωπος φέρω παιδιά στον κόσμο και οφείλω να προστατεύσω τα παιδιά μου από κάθε κίνδυνο, έστω και αν αυτός ο κίνδυνος έρχεται από μέσα από το ίδιο μου το ζευγάρι, έρχεται μέσα από τον άνδρα μου ή έρχεται ακόμη και μέσα από μένα την ίδια. Οφείλουμε οι γονείς να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Εσύ αν βρισκόσουνα στη θέση του να δεις το παιδί σου να κακοποιείται, χτύπα ξύλο, από τον πατέρα του, θα το δεχόσουνα? Θα τον άφηνε σαν ενόχλητο να συνεχίζει το κακοποιητικό του έργο? Είμαι σίγουρη πως όχι. Άρα η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τη σχέση σου και με τον νεκρό πατέρα σου, αλλά και με τη ζωντανή μητέρα σου, να βάλεις τα θεμέλια για να αυξήσεις την αυτοεκτίμησή σου, να αυξήσεις τη θέλησή σου. Στα 29 σου δεν είναι αργά. Μπορείς να επιτύχεις όλα σου τα όνειρα, μπορείς να δώσεις ξανά εξετάσεις και να μπεις στη σχολή εκείνη την οποία ήθελες και δεν σε άφησε ο πατέρας σου να πας. Μπορείς να πάρεις όντως τη ζωή σου στα χέρια σου και να ζεις τη ζωή που θέλεις εσύ. Χρειάζεται όμως, εκτός από εντατική ψυχοεκπαίδευση και καθημερινό πνευματικό αγώνα, και η ψυχοθεραπεία. Εύχομαι ολόκαρδα να είσαι καλά και να γίνεις σε κάθε μέρα όλο και πιο δυνατή, όλο και πιο ελεύθερη, περισσότερο εαυτός σου. Και το ίδιο εύχομαι σε όλους όσοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ μεγαλώνοντας. Να πάρουν επιτέλους τη ζωή τους στα χέρια τους ως ενήλικες, να πάρουμε επιτέλους τη ζωή μας στα χέρια μας ως ενήλικες και να αφήσουμε πίσω αυτό το απέσιο, ελεγκτικό, κακοποιητικό, δυστοπικό παρελθόν. Αμήν.